Καιρό είχαμε να ακούσουμε ευχάριστα και γι' αυτό καλέσαμε στο στούντιο τον Αναστάσιο Καρνοπόλη, είναι ο πρόεδρος του ΒΕΘ και θέλουμε να διευκρινίσουμε τι ήταν αυτά τα εντός εισαγωγικών ευχάριστα. Γιατί όταν μιλάμε για λουκέτα, αν και λιγότερα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι ευχάριστα. Λουκέτα είναι, αλλά... Χρόνια πολλά, χρόνια καλή πολλά. Χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, μεν είναι ευχάριστα, όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Προφανώς. Δεν θα έπρεπε να κλείνει κανείς. Μόνο να ανοίγουν θα έπρεπε. Καταρχάς είναι μειωμένα. Πάλι έχουν μεγαλύτερο θετικότερο πρόσημο οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει από αυτές που έχουν ανοίξει. Μάλιστα. Δηλαδή, μόλις έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 18%, όπως είπατε κιόλας, και έχει σταματήσει ο ρυθμός της κατηφόρας. Πάλι είμαστε στην κατηφόρα, αλλά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι αυτή η κατηφόρα θα σταματήσει. Φυσικά, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η οικονομία, η κατάσταση, μετά το θέμα των... ίσως να έχουμε και 5 εκλογές, έτσι. Σας φοβίζουν οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις? Οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις σταματάνε την ψυχολογία της αγοράς. Ναι. Γιατί μην ξεχνούμε ότι η οικονομία δεν αντέχει πολλές εκλογές, εκλογικές διαδικασίες, παρόλο που το μαξιλάρι εξ όσων, αν θυμούμε καλά, διορθώστε με, είναι 26 δις αυτή τη στιγμή. Ναι, μπορεί να τίνει και στα 30, αλλά ναι. Τέλος πάντων... Αυτό φυσικά έχει μαζευτεί από την ελληνική αγορά. Σίγουρα. Από κάπου λείπουν αυτά τα λεφτά. Από κάπου λείπουν. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να είναι... έχουν φύγει από την οικονομία που το παράγει το χρήμα και έχει πάει στην οικονομία που διαχειρίζεται το χρήμα, που δεν παράγει χρήμα. Άρα λοιπόν ο δημόσιος τομέας που χρησιμοποιεί τα χρήματα των ιδιωτών, των επιχειρηματιών και τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν όπως το θέτει η πολιτική τους ιδεολογική χρειά, έτσι, και κατάσταση, θεωρούμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Το χρήμα πρέπει και να εισακούγεται. Ο ρόλος των επιμελητηρίων, των φορέων των επιμελητηρίων και πολλών άλλων φορέων, που έχουν θέση και άποψη για την οικονομία. Σας ακούω, λέτε συνέχεια για τη φορολογική πολιτική, ότι δεν είναι δυνατόν οι συντελεστές να παραμένουν στα ύψη, δεν είναι δυνατόν τα πλεονάσματα να είναι στο Θεό. Ναι, όλα αυτά τα λεφτά. Ακόμα φιλορώνουν. Ακόμα και, το 1 τέταρτο να έπεφτε στην αγορά, θα είχαμε κάνει θαύματα. Βεβαίως. Να φανταστείτε ότι η μόχλευση της αγοράς θα ήταν πολύ διαφορετική και μέσα από τη μόχλευση θα υπήρχε και η τόνωση της οικονομίας. Και η τόνωση των επιχειρήσεων γενικότερα, του κράτους, των τραπεζών. Ναι. Μετά από τις 3 ανακεφαλοποιήσεις, συζητήθηκε και η 4η, θα μπορούσαν να βρεθούν καλύτεροι τρόποι και λύσεις. Οι τράπεζες ακόμη ψάχνουν τα πατήματά τους. Τα πατήματά τους. Χρηματοδοτήσεις. Διότι υπάρχουν... είναι μια ζωή σε λάθος κατεύθυνση. Όσο υπάρχουν, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον μέχρι τώρα ήμασταν πολύ... έτσι εθεροβάμονες να πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί η οικονομία, όταν άλλα περιμένουμε και άλλα γίνονται, από το γεγονός ότι αν θέλανε, είτε θα προχωρούσε καλύτερο εξοδικαστικός, είτε θα προχωρούσαν πολύ καλύτερα το τραπεζικό σύστημα, μάλλον πρέπει να περιοριστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτή λέτε, είναι φιλοσοφία. Σχέδιο. Αφού αυτή τη στιγμή ο μεσαίος χώρος έχει συμπιεστεί και συμπιέζεται, ναι. Έχουμε 30%, το λένε πολύ 30% αυτό. Έχει μειωθεί το εισόδημα των οικοκυριών. Ναι. 30%. Ξέρετε, το λένε πολύ αυτό, ότι ο στόχος ήταν η ραχοκοκαλιά, δηλαδή η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Το 72% λέγαμε τις ειδήσεις. Στην αρχή λέγαμε ότι προφανώς πρέπει να το ξανασκεφτούμε, μήπως είναι σενάρια συνωμοσίες, μήπως δεν πρέπει να το παρατραβάμε. Εσείς λέτε ότι ίσως να υπάρχει και σχέδιο, έτσι. Βεβαίως, μα... Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να δεχτεί ότι δεν νομίζω, δεν υπάρχουν οικονομολόγοι που να πιστεύουν κάτι το αντίθετο. Όταν παραδείγματος χάρη υπήρχαν στάσιμα μερικά πράγματα, δηλαδή τα προγράμματα, το κράτος δεν είναι σωστό στις πληρωμές τους απέναντι προς τους πολίτες, προς τις επιχειρήσεις που συναλλάσσεται. Να.
Αν του χρωστάς, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Βεβαίως. Αν σου χρωστάει, δεν βαριέσαι. Σου κατασχέτουν και τους λογαριασμούς, ναι. Μπαίνουν, κάνουν ραν. Και θέλουμε να λειτουργήσει αυτό το κράτος. Το κράτος που έχει. Θα σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα για να γελάσετε. Έτυχε κάποτε στο ΙΚΑ και έδωσα 300 ευρώ παραπάνω. Δεν ξέρω πώς, ο λογιστής πώς το έκανα. Ναι. Και από ένα μικρό λάθος μου βγάλανε σε έλεγχο που έγινε 100 ευρώ ότι χρωστώ. Ωραία, λέω, αφαιρέστε τα και από τα 300 μου, από τα 300 που μου χρωστάτε. Να μου τα επιστρέψετε. Όχι, λέει. Τα δικά σου άτοκα θα υπολογίσουμε τους στόκους των 100 ευρώ. Τώρα τι να πω, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ναι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Σωστά. Η δημοκρατία είναι από τη μεριά μόνο του κράτους και αυτών που, είναι, που έχουν συμφέρον από το κράτος, ναι. Απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν με το κράτος. Είμαστε ίσοι όλοι απέναντι στο Σύνταγμα. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει χωριστεί στη μέση. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι χωριστή. Πείτε μου λίγο, περιμένει η αγορά τις 120 δόσεις. Τι εικόνα έχετε? Μιλάτε με την κεντρική εξουσία, σας είπαν κάτι καινούριο? Γιατί εμένα στα αυτιά μου φτάνει ότι μάλλον θα νομοθετηθεί εντός Ιανουαρίου. Κοιτάξτε. Πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει θέληση, το να, με το τάξιμο τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό περιμένουμε το δόσιμο. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι και αυτοί το καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν πάει άλλο, δεν έχει βοηθηθεί καθόλου η επιχειρηματική. Τα leader που τα περιμένουμε 2 χρόνια να ανοίξουν τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Πόσο? Παράταση στην παράταση, παράταση, ναι, θα ανοίξει. Ναι, αλλά πρέπει τώρα να βάλουμε τους ΚΑΔ. Το ένα βρίσκονται προφάσεις, δεν ξέρω γιατί, αλλά πρέπει να τρέξει αυτή η οικονομία και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία μετά από τόσα χρόνια, αφού έχουμε βγει και από τα περιβόητα μνημόνια, ναι, τέλος πάντων. Όπως αλλά δεν έχει όπως έχουμε. Ναι, εσείς έχετε υπό την ομπρέλα σας, αν δεν απατώμε, 23.000. Έχουμε αρκετές χιλιάδες. Ναι, έχουμε, βεβαίως. Πολύ μεγάλος ήταν ο αριθμός. Ναι. Επειδή είναι μπροστά μας και η υπόθεση του κατώτατου και υποκατώτατου μισθού, τι θέση θα τηρήσετε, ποια θα είναι η στάση σας? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Πολύ ωραία ερώτηση μου κάνατε. Αυτό θα μπορούσε. Κοιτάξτε, με την επιβολή δεν γίνεται. Κάποιοι επιχειρηματίες σίγουρα μπορούν ενδεχομένως να πληρώσουν και πληρώνουν κάτι παραπάνω. Ναι. Γιατί, διότι εκτός από τον brain drain των επιστημόνων που έχουμε, φεύγουν και μέσοι απασχολούμενοι από την Ελλάδα, πηγαίνουν στα γειτονικά κράτη, φεύγουν και στο εξωτερικό. Έχω πολλά παραδείγματα, ναι. Εργαζόμενος με 1.150 βασικό μισθό και 150 οδηγπορικά, έφυγε, πήγε στη Βουλγαρία με 1.800 ευρώ μισθό. Εργαζόμενος με 1.100 ευρώ εδώ μισθό, έφυγε στο Βέλγιο και παίρνει πολλαπλάσια χρήματα. Mm-hmm. Γιατί είχε ένα μικρό δανειάκι, είχε πάρει ένα σπίτι, μην φανταστείτε, και εγώ δεν ξέρω τι. Των 20.000 ευρώ δεν τον φτάναν τον άνθρωπο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι δια της επιβολής δεν γίνεται. Δηλαδή το να πεις σε μια επιχείρηση η οποία ίσως και να καρκινοβατεί, δώσε παραπάνω, από πού θα τα βρει να τα δώσει? Κύριε Μόση, ακούστε τι θα σας απλά πω. Απλά το, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ακούω από πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι αν ήταν μόνο ο μισθός δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει φορολογία, υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές. Πολύ, πολύ σωστά μου το λέτε. Καταρχάς θα ανεβεί ο κατώτατος μισθός, αλλά έχει κατέβει και το αφορολόγητο. Από κάποια μεριά θα σου τα δώσουν, από την άλλη μεριά θα σου τα πάρουν. Ναι. Με το ένα χέρι σου δίνουν, από το άλλο χέρι σου το παίρνουν. Να πω λίγο κάτι το διαφορετικό. Αν θέλαμε να πάρουμε φορολογικά μέτρα τα οποία ήταν προς την ανάπτυξη της οικονομίας, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε να μειωθεί ο φόρος για τα ακίνητα που είναι ο έμφυα και να, εφόσον νοικιάζεις ένα σπίτι σε έναν εργαζόμενο που έχει χαμηλότερο μισθό, το 50% θα το επικαρποθεί του επιδόματος αυτού ο κατώτατος ο εργαζόμενος, ναι. Και το 50% το πάρει ένας ιδιοκτήτης. Δεν χρειάζεται να τον έδινε αύξηση αυτόν τον άνθρωπο. Ας το μείωνε στα έξοδα. Ας το μείωνε άλλο στο ενίκιο. Το μισό ενίκιο. Το καταλάβατε. Χωρίς να γίνει τίποτα, κρατάμε τους μισθούς χαμηλούς και αντεπεξέρχεται και ο εργαζόμενος και αυτός που έχει το ακίνητο. Γιατί δεν το έχουν όλοι οι πλούσιοι ένα ακίνητο. Ένας πήρε να περκίσει ένα κορίτσι, ένα παιδί, το οποίο αύριο μεθαύριο θα το δώσει να το βοηθήσει το παιδί του και στο μεσοδιάστημα το νίκιασε. Αυτό τι πάει να πει, ότι αυτός είναι ο πλούσιος και πρέπει να τον φορολογήσουμε, ο έχων και κατέχων, και πρέπει να μοιράσουμε να γίνει αναδιανομή του πλούτου?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο και ελπίζω και την επόμενη χρονιά πάλι να λέμε για μεγαλύτερο φρένο και να μιλάμε για μηδενικά λουκέτα. Υπάρχουν προοπτικές. Φυσικά είδαμε, πιστεύω ότι θα πάει λίγο καλύτερα η Ελληνική. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και σας.